Η ώρα της εκτέλεσης των πρωτοκόλων κατεδάφισης φαίνεται πως έφτασε για την Κρήτη. Σύμφωνα με τα όσα διαραίονται, ο διαγωνισμός για την ανάδειξη του αναδόχου θα βγει στον αέρα στις 7 Ιανουαρίου. Ένας ενιαίος διαγωνισμός, ένας ανάδοχος, ένα πιο ευέλικτο σχήμα, το οποίο θα προκύψει το Μάρτι καλώς εχόντων του 2020. Μάλιστα, για το σκοπό αυτό έχουν εκταμιευθεί ήδη από το Πράσινο Ταμείο 1.135.000 ευρώ. Ένα πολύ μεγάλο ποσό, ένας ανοιχτός διεθνής διαγωνισμός. Η αποκεντρωμένη είχε ολοκληρώσει και την πρώτη φάση των κατεδαφίσεων. Ήταν η μόνη αποκεντρωμένη που είχε κλείσει το αρχές του 2018 τις πρώτες χρηματοδοτήσεις που πήρε και κατεδαφίσει στον Αιγιαλό και στην παραλία. 331 είναι οι αυθαίρετες κατασκευές που εντοπίζονται σε ολόκληρη την Κρήτη, με τα πρώτια ωστόσο να τα κρατά ο νομός Λασιθίου και το νομό Ηρακλείου να ακολουθεί κατά πόδας. Κυρίως συνολικά για όλη την Κρήτη το μεγαλύτερο ποσοστό είναι χώροι εστίασης. Συνήθως είναι επεκτάσεις που κάνουν μέσα στο δημόσιο χώρο προς τον Αιγιαλό και την παραλία, τα οποία καλούνται ίσως και μόνοι τους να απομακρύνουν πριν έρθουμε εμείς, ειδοποιούνται και γι' αυτό. Κυρίως είναι λοιπόν εστιατόρια, καφετέρειες, χώροι εστίασης και πολύ συχνά είναι κατά το ένα τμήμα τους και όχι συνολικά. Σύμφωνα με το σχεδιασμό, εφόσον δεν υπάρξουν γραφειοκρατικές και άλλες καθυστερήσεις, οι πρώτες κατεδαφίσεις θα είναι γεγονός το Μάρτιο, με την αρχή φυσικά να γίνεται από το Λασίθι. Η ιεράρχηση ξεκινάει από μεμονωμένα πρωτόκολλα. Δεν πηγαίνουμε κατά περιφερειακή ή κατά δήμο. Τα περισσότερα στα πρώτα 10-15 είναι στο νομό, κυρίως στο νομό Λασιθίου. Με κάποια λίγα στο Ηράκλειο και στα Χανιά πάλι, αλλά κυρίως είναι στο νομό Λασιθίου. Σε συνάντηση που είχε πραγματοποιηθεί στις αρχές Δεκεμβρίου στο Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος, η συντονίστρια της αποκεντρωμένης διοίκησης είχε ενημερώσει τον αρμόδιο Υπουργό Κωστή Χατζηδάκη για τις εκκρεμότητες, με τον ίδιο να ζητά περαιτέρω ενημέρωση. Θέλουν να προχωρήσουν στις κατεδαφίσεις, να διασφαλίσουν τον δημόσιο κοινόχρηστο χώρο για όλους τους πολίτες και για να αναστείλουν φαινόμενα όπως συνέβησαν στην Αττική, τόσο με τη Μάνδρα όσο και με το Μάτι.